σου σαν το λαμπαδούρο. Με ξαφωνεί ο Έλλη για πλάκα πήγε τότε. Σαν πάντα με στάστηκα και θέλω τότε πότε. Έχουμε για πολλά πολλά και έχω στόλο μου πάμπολα. Σωματή του βόμπολα μην κάτσε μόλι πάμπολα. Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Αντουάν Παρίνης. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πες με λίγο, πώς προέκυψε αυτό, είναι το πραγματικό σου ΙΜΠΑ. Το Αντουάν Παρίνης εννοείς. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Ολόκληρο. Είναι ψευδόνυμο έναν. Πώς προέκυψε η γέννηση, ας πούμε, του ψευδόνυμου. Από μια μαθήτριά μου παλιά. Είμαι φιλόλογος και έχω εντρυφήσει στην παραπαιδεία. Ναι. Κάποια χρόνια. Τώρα είμαι... πάω για απόσυρση σιγά σιγά, γιατί δεν υπάρχει ψωμί. Και ο κόσμος δεν στέλνει τα παιδιά για μάθημα και καλά κάνει. Δηλαδή να τα στείλει να κάνουν τι, να πάνε να γίνουν άνεργοι. Ναι. Τα τρώνε άλλοι τα λεφτά, πάνε στο Σόιμπλε. Ξέρουν αυτοί. Είναι ένα ψευδόνυμο, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τι σημαίνει και πώς βγήκε. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να κάνει συνέντευξη στη μαθήτριά μου την Ηρώ που μου έβγαλε αυτό το όνομα, γιατί είναι μεγάλη μουσικός. Και θα στα πει αυτή καλύτερα. Okay. Δηλαδή το Παρίνης βγήκε από την Ηρώ. Από την Ηρώ. Από την Ηρώ. Από την Ηρώ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σου πω καταρχήν. Καταρχήν, όχι καταρχήν, γιατί καταρχήν ξεκίνησε αλλιώς. Κατά δεύτερον, ότι εγώ δεν σε ήξερα. Okay. Ούτε εγώ. Και κάποια στιγμή που έκανα μια συνέντευξη με τον Μπουλικάκο, έτσι, και τον ρώτησα ποιον, ας πούμε, θεωρεί επιγονότερο παιδί μου, μου είπε ένα παιδί από τη Λαμία, μου λέει ονόματι Αντουάν Παρίνης. Okay. Θέλω να σε ρωτήσω αν εσύ νιώθεις καλλιτεχνικός επίγονος του Πουλικάκου, ας πούμε, ή κάποιου άλλου, και αν υπάρχει κάποιος που θα ήθελες να πει, να θεωρήσεις εσύ ο ίδιος ότι είσαι ο επίγονός του, ας πούμε. Το Μίτσο τον Πουλικάκο τον ακούω και τον μελετάω από τα 12 μου. Ναι. Από το Βρώμικο 89, δηλαδή με το 77 γεννηθείς, κάπου εκεί πέρα. Πώς είχε τύχει τώρα. Μια κασέτα βρέθηκε, δεν θυμάμαι πώς, που είχε κάποιες επιλογές από ελληνικό ροκ και από κάτι ξένα Pink Floyd, το Money θυμάμαι. Ναι. Και είχε μέσα και το σκόνη Πέτρες Λάσπη. Ναι. Και μου είχε κεντρήσει, ας πούμε, στην παιδική μου φαντασία ο τίτλος, όχι ο τίτλος, λάθος, ο στίχος που λέει για τη φασουλάδα, τη λαδερή. Ναι. Γιατί και στο σπίτι τηρούσαμε τα γαστριμαργικά της Ορθοδοξίας, ας πούμε, όσπρια. Τετάρτες και τέτοια. Ναι, ναι, δισεβδομαδιαίος και τα λοιπά. Και τώρα παιδί δεν γουστάρεις να τρως ρεβίθια, φασόλια, φακές κτλ. Παράλληλα όμως άκουγα και άλλα τραγουδάκια hit της εποχής, τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Δίκιν γκομμένο παγίδας, γιατί με σκόνη Πέτρας Λάσπη τώρα καθίστατο πάσα προσέγγιση με θηλυκά της εποχής αδύνατη, ειδικά σε ένα χωριό, γιατί σε χωριό μεγάλωσα, της δυτικής φτιότητας στα τέλη του 80, αρχές 90. Αυτός ο πρόλογος τέλος πάντων. Σήμερα, μέσα από την τεχνολογία, από το ίντερνετ, από το Facebook, πες, πολλοί κόσμος το κράζει. Καλά κάνει και το κράζει, αλλά δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Υπάρχει και το γκρι και άλλες αποχρώσεις. Δόθηκε η δυνατότητα να επικοινωνήσω και με τον Μίτσο τον Πουλικάκο και με άλλους που ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσα να πω και ένα γεια, ας πούμε, και να μιλήσω. Ναι. Και είδα ότι είναι γήινος ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι αυτό που είναι, πιστεύω ότι είναι όπως τον βλέπεις. Ναι. Και κάπως το έφερε και κανόνισα, έβαλα το χεράκι μου να παίξει στη Λαμία στο Roots, ένα πολύ ωραίο μπαράκι. Και μου έκανε την τιμή να του ανοίξω τη συναυλία, να κάνω support. Ναι. Τα είπαμε, γνωριστήκαμε όρφα και ωραία. Μετά από λίγες μέρες έδωσε συνέντευξη σε σένα. Αχα. Που σημαίνει ότι όσο να είναι, είχε νοπές ακόμα τις αναμνήσεις, ας πούμε, της βραδιάς. Ναι. Οπότε αυτό έπαιξε ένα ρόλο καθοριστικό. Τον ευχαριστώ ολόψυχα. Δηλαδή είναι τιμή μου που ακούω τέτοια πράγματα και δεν έχω λόγια. Δηλαδή τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά όσον αφορά το επίγονος τώρα, ναι. Σε αυτό κι αν δεν μπορώ να πω κάτι. Ετυμολογικά τώρα το επίγονος είναι από το επιγείγνομαι, που σημαίνει διαδέχομαι κάποιον ή κάποια ομάδα και συνεχίζω επάξια. Αυτή είναι η έννοια του επίγονου. Σωστά. Το έργο των πρωταγωνιστών μια σημαντική περίοδου, ξέρω εγώ, πνευματικού, κοινωνικού κινήματος, οτιδήποτε. Στην προκειμένη μιλάμε για το ελληνόφωνο ροκ, έτσι. Ναι. Εδώ τώρα θα κάνω και μια επίκληση στην αυθεντία, όπως λέμε εμείς οι φιλόλογοι στην έκθεση, ότι ατυχείς συγκρίσεις
του όχι των Δανών με το όχι του Μεταξά που είπε ο Τζίνος ο Πανούσης παλιότερα. Και γιατί το λέω αυτό? Στην εποχή μας έχουν εκπέσει και εκπίπτουν καθημερινά αξίες, ιδανικά οράματα, και ο κόσμος ψάχνει να βρει να πιαστεί από κάπου. Υπάρχει ένας κορεσμός συν της άλλης και στις τέχνες ειδικά. Δεν είναι τυχαίο ότι το συζητούσα και με τον Μίτσο τον Πουλικάκο αυτό τις ουράλες και με τον Νίκο τον Σπυρόπουλο και με τον Αλέξανδρο τον Τζάκραντα που ήταν το τρίο που ήρθε Λαμία. Μετά το 90 υπάρχει ένα χάσμα όσον αφορά την ελληνόφωνη ροκ σκηνή, έτσι. Και ακόμα και εγώ που παίζω σήμερα μουσική, οι διασκευές που βάζω στο πρόγραμμά μου έχουν να κάνουν με τα τραγούδια της εποχής εκείνης. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα 20 ετών που δεν έχει βγει και κάτι να κάνει ένα μπαμ, ας πούμε. Όσον αφορά αυτό, πρέπει να βγει ο νέος τάδε, η νέα τάδε, ο Δίνα τάδε κτλ. Αυτό όμως δεν αναιρεί, ας πούμε, και την ετερότητα που έχει ο καθένας. Ναι. Ο Μίτσος ο Πουλικάκος, για παράδειγμα, μια σκετόφερη κουβέντα, έχει τη δικιά του πορεία και δεν μπορεί κάποιος ούτε να τον μιμηθεί, έτσι, ούτε να συνεχίσει αυτό που έκανε. Απλά ο καθένας θα βγάλει αυτό που έχει μέσα του. Ναι. Και όπως βγει. Για μένα, η έννοια του επίγονου έχει μέσα και μια παρακαταθήκη βαριά όσον αφορά την εξέλιξη. Ναι. Και αν πεις ότι την αποδέχεσαι ή πρέπει να είσαι άτλαντας και να σηκώσεις το βάρος όλο αυτό το πράγμα ή πρέπει να είσαι με άγνοια κινδύνου, ας πούμε. Ναι. Οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου βέβαια τα διαλύσαν όλα, για παράδειγμα, ναι. Έτσι. Εντάξει, υπάρχουν καταστάσεις και καταστάσεις. Στην Ταμπακέρα τώρα, γιατί κουράζω. Το μουσικό μου ύφος έχει σαφώς στοιχεία και από τη μουσική του Μίτσου του Πουλικάκου και του Σιδηρόπουλου και του Άσιμου και του Πανούση και του Ζώρου Σπυλάλη και γενικά αυτής της μουσικής σκηνής στην Ελλάδα. Εγώ τώρα ξεκινάω, παρότι δεν είμαι μικρός, είμαι 37 χρονών, τώρα ξεκινάω να κάνω κάτι στη μουσική και δεν θεωρώ ότι είμαι επίγονος κάποιου, απλά συνεχίζω πάνω σε κάτι που χτίσαν κάποιοι άλλοι. Είναι αυτό που λέω ότι, και πρέπει να το λέμε για να υπάρχει δικαιοσύνη, κάποιοι κόψανε τα χόρτα και ματώσανε για να φτιάξουν το μονοπάτι να περάσουν οι κατοπινοί, και κάποιοι άλλοι κόβουν το χόρτο για να το ρίξουν στον Πλούταρχο και στο Σκυλάδικο και στα ταξίδια. Okay. Διαλέγεις και παίρνεις. Βιώνω την ενασχόλησή μου με τη μουσική σαν ένα παιδί που παίζει με τις λάσπες και τρώει χώματα. Είναι δηλαδή εσωτερικό το ζήτημα και βιωματικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που είπε ο Μίτσος μου έδωσε δύναμη. Γιατί είμαι και σε μια φάση που έχω αναδουλειές. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις κάτι. Εγώ τώρα βγάζω δίσκο σιγά σιγά με τη συνδρομή του φίλου μου του Χρήστου του Πάλα. Κάνουμε μαζί την παραγωγή και γράφουμε τα τραγούδια. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις κάτι. Μπορεί και να το κάνεις, ας πούμε, και εδώ θα επικαλεστώ με ένα στίχο του Γιώργη του Παυλόπουλου από τα Αντικλίδια, που λέει για τους ποιητές ότι ακόμα και τη ζωή τους χαλάνε μερικές φορές προσπαθώντας μάταια να βρουν τα Αντικλίδια. Δηλαδή, η μουσική σήμερα δεν είναι μια δουλειά. Να πεις ότι κάνω αυτό και περιμένω να εισπράξω. Ναι. Και ποτέ δεν ήταν βασικά, έτσι. Τον ευχαριστώ τον Μίτσο, τον αγαπάω. Να είναι καλά. Το μόνο σίγουρο από όλα αυτά που είπε είναι ότι είμαι ένα παιδί από τη Λαμία. Αυτό. Τα άλλα τώρα δεν μπορώ να πω κάτι. Okay, ωραία. Τώρα εντάξει, αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω μπορεί να σου κάνει πολύ γενική και ίσως και ηλίθεια. Εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα. Καθόλου. Τι είναι η μουσική για σένα? Όπως σου είπα πριν, είναι ένα παιχνίδι με τα χώματα και τις λάσπες. Όπως παίζει το μωρό το παιδί. Είναι η εξωτερήκευση των φρικών μου. Είναι κάτι το οποίο μου ήρθε όχι νωρίς στη ζωή μου. Δηλαδή, μικρός δεν έπαιζα μουσική, δεν έχω πάει οδείο, δεν ξέρω μουσική, μα γράμματος. Είμαι πυροτέχνης μουσικός, έτσι. Ναι. Και αυτά να τα λέμε, γιατί κάποιοι έχουν ματώσει και περνάνε και μια ζωή με στερήσεις για να μάθουν ένα όργανο, να πάρουν και ένα δίπλωμα. Ναι. Η μουσική είναι η ζωή μου. Εντάξει, είναι τετριμένο αυτό που λέω, ας πούμε, αλλά είναι. Ναι. Δηλαδή, ένα μήνα να κάτσω να μην παίξω, τώρα είχα να παίξω 2 μήνες. Είχα παίξει 7 Δεκεμβρίου και ξανά παίξα πάλι χθες 8 Φεβρουαρίου σε ένα υπέροχο μαγαζί στο Καφενείοτε στον Πειραιά του Γιάννη του Ελευσινιώτη. Και αυτό το διάστημα δεν ήμουν καλά.
Δηλαδή θέλω να παίζω. Και θέλω να παίζω για να υπάρχει η εξωτερήκευση, γιατί πιστεύω ότι όλα εδράζονται στη θεωρία πομπού και δέκτη. Ο πομπός είναι ταυτόχρονα και δέκτης και ο δέκτης είναι ταυτόχρονα και πομπός. Είναι κάτι αμφίδρομο. Mm-hmm. Αυτό είναι η μουσική για μένα. Ωραία. Σε λίγο καιρό μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι. Το τώρα μετράει πάντα. Για πες μου για χθες, μια που αναφέρθηκες, πώς ήταν. Υπέροχα. Υπέροχα. Ωραίους ανθρώπους. Μ' αρέσει να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους. Mm-hmm. Και να γίνεται αυτό το ταραβέρι. Δηλαδή να μην υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα, αλλά να πάει και σε τσουνάμι. Mm-hmm. Άμα λάχει η φάση. Απλά πρέπει σιγά σιγά ο Έλληνας να καταλάβει ότι όταν ο άλλος παίζει μουσική, πρέπει να υπάρχει και ένας υποτυπώδης σεβασμός από κάτω. Mm-hmm. Να μην φωνάζουν, να μην καρίζουν. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία, γενικά τώρα μιλάω, ότι ο άλλος παίζει μουσική και εγώ φωνάζω γιατί και αυτός φωνάζει. Και όταν σταματάνε να παίζουν τη μουσική, σταματάνε και οι άλλοι και υπάρχει μια αμηχανία. Mm. Αυτό. Ωραία. Γενικά. Πόσες ώρες έπαιξες? Πού? Χθες, εκεί. Πόσες ώρες? Ναι. Να, τις 11 μέχρι τις 5. Ωραία. Μια χαρά. Εντάξει. Άντεξες, το πάλεψες από ό,τι φαίνεται. Κάνε κράτη,
Στο φαΐ ρε Ισοκράτη, άσε να γυρίσει καρασάλο στην κουτάλα ρε. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα μουσικά σου ακούσματα γενικώς, τι γούσταρες ή τι γουστάρεις ακόμα ή τι γούσταρες παλιότερα που, που μπορεί να μην γουστάρεις τώρα και ποιους μουσικούς θαυμάζεις. Τώρα μιλάμε γενικά έτσι και για γενικά, παγκόσμια μουσική. Ναι, ό,τι θες. Τι να πρωτοποιήσω τώρα, εντάξει. Να σου πω για αγγλόφωνο, ας πούμε. Pink Floyd σίγουρα, 100%. Rory Gallagher, ο αγαπημένος μου. Να είδες, μπήκαμε σε αυτό το τρυπάκι τώρα και σκέφτομαι μην ξεχάσω κανένα συγκρότημα. Δεν πειράζει, τι να πρωτοποιήσω, είναι πάρα πολλά. Αλλά κυρίως θέλω να σταθώ στην ελληνόφωνη σκηνή, ας πούμε, γιατί κυρίως είμαι άνθρωπος του λόγου. Ναι. Όπως σου είπα πριν, δεν είμαι μουσικός, είμαι πυροτέχνης, έτσι. Η μουσική απλά είναι η επικάλυψη σοκολάτας στο παγωτό ξυλάκι. Ναι. Αυτό. Πουλικάκος. Ο πρώτος και τελευταίος των Μοϊκανών, έτσι. Σιδηρόπουλος. Άσημος. Τζίμις ο Πανούσης, εννοείται. Ο μεγάλος Ζόρτζ Πιλαλή. Ο Λίτης. Από την ελληνική πανκ σκηνή, ας πούμε, της εποχής του 80. Έχω φυτέψει στο ρεμπέτικο και έχω παίξει πολλά χρόνια ρεμπέτικο. Τι άλλο, δεν ξέρω. Είναι πολύ, ναι. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι και σκαλώνω πολύ. Πραγματικά. Δηλαδή πιο εύκολο είναι να μου πεις ποιους θα καλέσεις, ξέρω εγώ, στα γενέθλιά σου, παρά να σου πω αυτό το πράγμα. Okay. Εντάξει. Και σίγουρα ξέχασα για κάποιους άλλους που μπορεί να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω, μαλάκα, βάλα και αυτό, ξέρω. Εντάξει. Εσύ φωλογικά, πώς θα χαρακτηρίζεις τη μουσική σου? Ανήκει στο ελληνόφωνο ροκ, ας πούμε, ή είναι κάτι άλλο? Εγώ δηλώνω μουσικά της Καραγκιόζο Player. Τι εννοώ? Που σημαίνει, ναι. Δεν γράφω τραγούδια, γράφω γελιογραφήματα, καρικατούρες. Έχω εντρυφήσει στο μαγικό κόσμο του ελληνικού μικροαστισμού. Είναι παιδί της επαρχίας. Και όλες αυτές οι φιγούρες, με τα θετικά και με τα αρνητικά, έτσι, μου έχουν δώσει υλικό για σκέψη, για δημιουργία, γενικά για τρίψιμο στον εγκέφαλο. Τι με ρώτησες? Πώς θα χαρακτήριζες ως ύφος τη μουσική σου? Είναι στο ελληνόφωνο ροκ, δεν είναι? Ελληνόφωνο είναι σίγουρα, έτσι. Ναι. Τώρα, τι καθιστά κάτι ροκ? Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ξέρω και δεν ξέρω, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ο ηλεκτρισμός μπορεί να κατατάξει κάτι, ναι, προς το ροκ, έτσι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όχι απαραίτητα. Ναι, όχι απαραίτητα. Γιατί και ονειρά μου έχουν ηλεκτρισμό, αλλά δεν μπορείς να το πεις ροκ αυτό το πράγμα. Ποιοι είναι αυτοί? Okay. Θα σου πω μετά. Εντάξει. Τώρα, αυτή η ερώτηση έχει να κάνει και αυτή πάλι με το ροκ, εντάξει. Και θα σε ρωτήσω, τι ας πούμε σημαίνει ροκ για σένα? Δηλαδή, τι θέλω να πω, είναι ο τρόπος ζωής, είναι το αισθητικό αποτέλεσμα, είναι και τα δύο? Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, είναι κάτι άλλο? Πρέπει να είναι πάρα πολλά. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος να μιλήσω για τη ροκ, γιατί δεν την έχω ζήσει. Ναι. Τι εννοώ αυτό το πράγμα? Η ροκ ξεκίνησε κάποτε, κορυφώθηκε, συνεχίζεται, αλλά έχει πλέον άλλη διάσταση γενικότερα. Ναι. Οπότε δεν έχω ζήσει τη ροκ εν τη γενέση της. Και δεν μπορώ να σου πω τι είναι ροκ, γιατί αν σου το πω, θα είμαι ποκοπίκος. Ναι. Να μην τα καπηλευόμαστε όλα. Βέβαια όχι και η ιεροσύνη, δηλαδή, και αγιότητα ροκ δεν ακουμπάμε. Ανθρώπινα είναι όλα. Ροκ σίγουρα έχει μια αντίσταση γενικά, έτσι. Όπως είχε το ρεμπέτικο. Ναι. Το ρεμπέτικο, ας πούμε, δεν είναι ταβέρνα. Βάζω τη γραβατούλα μου, πάω με τη γυναίκα και τα παιδιά, τρώμε. Ακούμε και τους τύπους που βάζουν στη γωνία. Το ροκ είναι ρεμπέτικο. Ναι. Υφολογικά, όσον αφορά δηλαδή το πώς κινούνται τα άτομα μέσα στην κοινωνία και τους περιορισμούς που αυτοί και το σύστημα βάζουν στους ανθρώπους. Αλλά για να σου πω τι είναι ροκ, δεν θα μπορέσω να σου πω. Ναι. Δεν θέλω να κάνω καν δηλαδή την απόπειρα γενικά. Okay. Ωραία. Το όπως το νιώθει ο καθένας. Ελληνικό ροκ υπάρχει πάντως, πιστεύεις, έτσι? Ως ύφος, τουλάχιστον. Ως ήχος, ας πούμε. Εάν υποθέσουμε ότι το καθιστά ως στίχος που είναι ελληνικός, μπορείς να το πεις και έτσι, ας πούμε, αλλά... Και ο ήχος. Ο ήχος δεν είναι ελληνικός, φυσικά.
Ναι. Βέβαια μπορούν να υπάρχουν μέσα και προσμίξεις με παραδοσιακά στοιχεία, mm-hmm. όπως έχουν υπάρξει κατά καιρούς σε διάφορα, ναι. αλλά το ροκ δεν είναι ελληνικό. Ναι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παίξουμε, έτσι. Ναι. Δηλαδή και ένας αβορίγινας μπορεί να παίξει ρεμπέτικα, καραγκούνικα, δεν ναι. έχει να κάνει αυτό το πράγμα. Η μουσική είναι μια γλώσσα παγκόσμια. Ναι. Και δεν μπαίνει μέσα σε κουτάκια. Καν. Ωραία. Έχεις διασκευάσει από ό,τι ξέρω εγώ, έτσι. Πουλικάκο, Άσιμο Σιδηρόπουλο, Λίτη, Βασίλη Παπακοσταντίνου, πολλά ρεμπέτικα. Θέλω να σε ρωτήσω πώς επιλέγεις τι θα διασκευάσεις. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε ελκύει σε ένα τραγούδι που λες, ας πούμε, όπαρε, αυτό πρέπει να το κάνω κι εγώ, ας πούμε. Θέλω να το παίξω με τον τρόπο μου. Και ήθελα να σε ρωτήσω επίσης πώς και δεν έχεις διασκευάσει ποτέ κάτι από πιλαλή. Τουλάχιστον δεν το ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί να το έχεις διασκευάσει, να το έχεις παίξει, αλλά να μην το ξέρω εγώ. Έχω διασκευάσει πολλούς και διαφορετικούς, έτσι. Mm-hmm. Η επιλογή καθορίζεται πρωτίστως από το αν μου λέει κάτι το συγκεκριμένο τραγούδι. Έπειτα, αν ταιριάζει στο προσωπικό μου ύφος, στη φωνή μου φυσικά, αν ο στίχος είναι ευθύς, αν είναι τσεκουράτος, αν έχει να επιδείξει κάτι ευθύες και σκοπτικό και κάτι διαφορετικό μέσα. Και κυρίως αν πραγματεύεται κάποιες θεματολογίες που έχουν χαρακτηριστεί ως ταμπού mm-hmm. από την κοινωνία γενικότερα. Δεν μ' αρέσει γενικά η σεμνοτυφία και η υποκρισία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα πω, ας πούμε, mm-hmm. που το έχω γράψει και σε ένα τραγούδι μου πρόσφατο, το Βατερλό. Πας στην παραλία τώρα να κάνεις μπάνιο το καλοκαίρι, έτσι, λοιπόν. Και βλέπεις δίπλα όμορφες παρουσίες, έτσι, να φοράνε, ξέρω εγώ, ένα κουραδοκόφτη και από πάνω ένα σουτιέν. Συγγνώμη, δεν θα σου κάνει ένα κούκο σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, τώρα. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν θα γράψω τραγούδι, βέβαια. Δεν μπορώ. Δεν έχει να πει, γιατί δεν, πού το ξέρεις. Εντάξει. Μα γράφεις ωραία ποίηματα, το ίδιο πράγμα. Εντάξει, δεν το έχω, δεν το έχω. Εσύ ξέρεις. Ναι. Μ' αρέσει η μουσική γενικά που ο στίχος στυλιτεύει κάποια πράγματα. Αλλά μου αρέσει αυτό να γίνεται με χιούμορ. Ναι. Ζούμε μια εποχή, βλέπεις, που το χιούμορ τίνει να πάει μαζί με την καρέντα καρέτα. Mm-hmm. Και δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Ναι. Βλέπεις παλιότερες γενιές Ελλήνων, ας πούμε, πέρασαν και πολέμους και εμφυλίους και δυστυχίες και προσφυγές και καταστροφές και πείνες και το ένα και το άλλο, αλλά είχαν πάντα το χιούμορ. Δηλαδή, αν μπορεί να σε διδάξει κάτι παράδοση, πρωτίστως είναι αυτό το πράγμα. Πώς δηλαδή οι πρόγονοί μου, που τους κουβαλάω μέσα στο DNA, την παλέψανε μέσα από τις τέχνες. Mm-hmm. Χιούμορ, μεγάλη υπόθεση. Αλλά χιούμορ, όχι ευτελές. Ναι. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κρίνει όπως θέλει, ας πούμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ναι. Έχω φυτέψει και στο ρεμπέτικο φυσικά. Και πάντα όταν διάλεγα να διασκευάσω ένα ρεμπέτικο, ήθελα να έχει κάτι παρόμοιο στο στίχο μέσα. Mm-hmm. Και γενικά όχι κλάψα, μύρλα, ούτε τον προπομπό της καψούρας. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και τα λοιπά. Τώρα όσον αφορά τον αγαπημένο μου Ζόρο Σπυλάλη, τον έχω διασκευάσει σε live. Okay, ναι. Και πολλά τραγούδια του, ας πούμε. Δεν έχω όμως κάτι ηχογραφημένο. Ναι. Ζουζού Κοκό παίζω, ας πούμε, την Οδή στην Ψωλή του Μιλιώνη, το Overdose, το Χωροφύλακα, την Πετονιέρα, ό,τι μπορώ τέλος πάντων, γιατί μου αρέσουν. Οι φίλοι στη Λαμία που με έχουν δει να παίζω, με έχουν δει να παίζω τέτοια τραγούδια συχνά, ας πούμε. Απλά δεν έχει τύχει να δημοσιοποιήσω κάτι, ναι, και ναι. δεν ξέρω αν θα το κάνω. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει και λόγος, βασικά. Ναι. Ό,τι έχω διασκευάσει και έχω ανεβάσει στο YouTube, τα έχω ανεβάσει για να υπάρχει ένα δείγμα, για να δει ο άλλος τι παίζω. Ναι. Και εδώ έγκυται και η δημοκρατία του YouTube γενικότερα. Γουστάρεις κάτι, γουστάρεις. Δεν γουστάρεις, dislike που λέει ο λόγος. Ναι. Και φαίνονται όλα πάνω κάτω. Σωστά. Okay. Από τις διασκευές που έχεις κάνει, που έχεις δημοσιοποιήσει τουλάχιστον, έτσι, μπορώ να κάνω και λάθος εγώ τώρα. Έχω δει ότι δεν προτιμάς τον ηλεκτρισμό. Να τις διασκευάσεις, ξέρω εγώ, κάπως να είναι ηλεκτρικός ο ήχος. Γιατί? Φαινομενικά, έτσι είναι όπως το λες. Mm-hmm. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι καθόλου. Ο δίσκος που ετοιμάζουμε τον Χρήστο τον Πάλα είναι καθαρά ηλεκτρικός. Είναι ηλεκτρικός. Ναι. Απλά δεν έχω τη δυνατότητα μόνος μου να κάτσω να κάνω κάτι και να βάλω και ηλεκτρισμό μέσα. Ναι. Προτιμώ δηλαδή να βγάλω κάτι που θα έχει ένα γενικό ύφος και μια γενική άβρα του τι παίζω και τι διασκευάζω, παρά να καθίσω να πάω στο στούντιο και να γράψω κάτι ολοκληρωμένο και να το ανεβάσω και να είναι διασκευή, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω τα δικά μας λόγω συνθήκων και άλλων καταστάσεων, οπότε το θεωρώ λίγο αλλού. Ωραία.
Το άλμπουμ σου θα τιτλοφορείται Πουλερασιόν, σωστά. Πουλερασιόν, ναι. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό, Πουλερασιόν? Ναι. Εντάξει, είναι δικός μου νεολογισμός. Ναι, για πες. Είναι μια δικιά μου λέξη, μια επινόηση δικιά μου. Mm-hmm. Ένα προσκλητήριο φυγής είναι. Και όπως το πάρει ο καθένας. Τον μπούλο που λέμε. Τον μπούλο, ακριβώς. Τον μπούλο. Αλλά όχι, ναι, στον παούλο, γιατί είναι βαρύ. Ναι. Μπορεί να το πάρεις και με ρεαλιστική διάσταση. Δηλαδή, εδώ θέλει κάκαλα βέβαια. Φυγή από το ανθρωποφαγικό αυτό το σύστημα, ας πούμε, και ψάξιμο σε κάποιες εναλλακτικές καταστάσεις. Γίνονται. Γίνονται, ναι. Τα παιδιά μας θα την ψάξουν έτσι, το πιστεύουν. Εμείς είμαστε μουδιασμένοι τώρα με την κατάσταση. Είναι σαν να έχεις πάει στον οδοντίατρο, να έχεις φάει την ένεση και μετά να μην μπορείς να πούμε ούτε νερό να καταπιείς. Είσαι μουδιασμένος. Σίγουρα σχετίζεται και με την πλατωνική αλληγορία του Σπηλαίου. Mm-hmm. Πουλερασιόν μπορεί να έχει μια μεταφορική διάσταση γενικότερα. Δηλαδή πάρε τον μπούλο από όλα τα στεγανά και όλες τις μαλακίες που σε γαλουχούν από τη μήτρα της μάνας σου ακόμα μέχρι να πεθάνεις. Ναι. Είναι αυτό που λέω σε ένα τραγούδι μου. Από της μάνας μου το γάλα, στη ζωή μου την κουτάλα, με γάμα κάπα, mm-hmm, κάτι γιάπηδες χλεχλέδες μου έχουν κλέψει τους βαλέδες. Mm. Αυτό το πράγμα. Μέχρι πρότινος είχα κατά νου να το ονομάσω μικροαστικά ακροαστικά, που είναι και ένα ομώνυμο τραγούδι που έχουμε στο δίσκο, αλλά προκρίθηκε τελικά το Πουλερασιόν. Γιατί πιστεύω ότι είναι ένα κάλεσμα, δηλαδή βλέπεις τόσα πράγματα γύρω σου που λες, ρε μάγκα, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα τώρα? Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα, βλέπεις τώρα τη γλάστρα της Δημοκρατίας, τον παππού Ούλια, mm-hmm, ορκίζεται πρόεδρος Δημοκρατίας και η άλλη ψαροκασέλα του λέει, αναλαμβάνεται την, τέλος πάντων, την Προεδρία της Δημοκρατίας σε μια εποχή που θα καταστρατηγηθούν ανθρώπινα δικαιώματα, θα χαθεί η εθνική κυριαρχία κτλ. Κτλ. Τα ξέρουμε όλοι, ας πούμε, και αυτός κάθεται και κάνει έτσι, ας πούμε. Και δεν μιλάει κανένας γύρω-γύρω. Δηλαδή, αυτό σου λέει, πάρε τον μπούλο. Τώρα, πάρε τον μπούλο για πού? Δεν ξέρω. Και δεν μπορώ να το υποδείξω σε κανέναν, εφόσον και εγώ ο ίδιος δεν έχω πάρει κανένα μπούλο για κάτι καλύτερο, έτσι. Αλλά εγώ απλά μπορώ να σου δείξω πού είναι η κορυφή του βουνού, εκεί πέρα για παράδειγμα. Δεν μπορώ να σε πάω όμως, γιατί και εγώ δεν έχω πάει. Ναι, κατάλαβα. Πότε θα κυκλοφορείς αυτό, ξέρεις, περίπου? Ελπίζω μέχρι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο. Mm. Ελπίζω, θα δούμε. Από πού? Είναι εταιρεία. Μια εταιρεία ενός φίλου στη Λαμία, του Αβιέρη του Τσιρόνη, ναι, η Free Voice Records. Θα κυκλοφορήσει από εκεί πέρα. Ωραία. Το εξώφυλλο του Πουλερασιόν θα είναι αυτό που έχω δει. Κατά πάσα πιθανότητα. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Ωραία. Αλλά δεν είναι, δεν και σίγουρο ακόμα, αλλά μάλλον αυτό θα είναι. Ναι. Ωραία. Πάντως αυτό που έχω δει, είσαι εσύ να ανοίγεις με τα χέρια σου τα κάγκελα ενός κελιού και μέσα από, υπάρχει μια εικόνα της Παναγίας, κλασική αγκαλιά με τον Χριστό. Ένας μπάτσος με σηκωμένο τον κλόπο που προφανώς πάει να δει κάποιον. Ένας τρεχάτος τύπος με τηλεόραση στο κεφάλι. Σωστά. Και ένα barcode. Τηλεπρεζάκιδες. Ωραία. Αυτά κατά τη γνώμη σου αποτελούν τη φυλακή μας? Ωραία ερώτηση. Όχι ότι άλλες δεν ήταν. Καταρχήν να πω ότι το εξώφυλλο, μάλλον αυτή η φωτογραφία τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει με μένα. Αυτή είναι εξ ολοκλήρου σύλληψη και δημιουργία μιας καλής μου φίλης και συνεργάτηδος, της Κατερίνας της Διαμαντή, που είναι φωτογράφος. Μάλιστα. Το πήρε πάνω της, το έφτιαξε επειδή με γνωρίζει καλά και έβγαλε αυτό το θεματάκι γενικά. Σίγουρα είναι συμβολικό, έτσι. Ναι. Στην εποχή μας είμαστε περικυκλωμένοι από χίλια δυο πράγματα που απειλούν και καταστρατηγούν τα βασικά, τα δικαιώματά σου. Γενικά είναι απάνθρωπα τα πράγματα και βλέπεις ότι βάλεσαι από παντού. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή γεννιέσαι και γαλουχίσαι, να πούμε, μέχρι να μεγαλώσεις με μια προπαγάνδα από αυτό το σκατοκούτι, να πούμε. Μπίρι συνέχεια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, ρε παιδιά. Δηλαδή, τηλεόραση, η οποία είναι το δεκανίκι του συστήματος. Mm-hmm. Σου λέει, σου περνάει τα μηνύματά της, εάν δεν έχεις τώρα τις αντιστάσεις για να τα κριτικάρεις όλα αυτά, να τα περάσεις από την κρυσάρα και να βγει το θετικό και τα να τα πετάξεις, είσαι καμένο χαρτί. Από εκεί και πέρα. Και τον μπάτσο με τον κλόπ, τι να πω, τάξη, τα βλέπουμε καθημερινά, έτσι. Είναι, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Απλά πράγματα. Όσον αφορά τώρα την Παναγία με τον Χριστό αγκαλιά, και αυτό είναι σαφές, εντάξει, οι θρησκείες έχουν αιματοκυλήσει την ανθρωπότητα χιλιάδες χρόνια τώρα. Mm-hmm. Και εξακολουθούν. Με έναν άλλο τρόπο. Σαφέστατα. Γενικά, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα καθόλου. Είναι ψεύτικο εντελώς. Και αν υποτίθεται ότι
ασπάζονται το λόγο του Χριστού, ας πούμε, ο οποίος είπε κάποια πράγματα, αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Ναι. Δεν πείθουν δηλαδή καθόλου. Και όσον αφορά τα barcode, τώρα υπερκατανάλωση, είναι αυτό που λέει ο Τζίμις ο Πανούσης πάλι, mm-hmm. όσο πιο πολλά μαζεύεις, τόσο πιο πολύ χαζεύεις. Ναι. Αυτό. Αλλά, όχι, δεν είναι η φυλακή μας αυτά. Όχι. Η φυλακή είναι μέσα μας. Εμφολεύει εντός μας. Mm-hmm. Εμείς δημιουργούμε τη φυλακή. Και όλα τα διέξοδα και όλες τις καταστάσεις τις δυσάρεστες, τις ευχάριστες όχι τόσο, θέλει άλλη φάση ας πούμε. Το ζήτημα είναι πόσο έγκαιρα και πόσο νωρίς θα μπορέσει ο καθένας μας να σπάσει αυτά τα δεσμά που τον καθυλώνουν σε μια ακινησία, σε μια δουλεία και σε μια μετριότητα. Και το ότι σου αναπτύσσω τόση ώρα αυτά τα πράγματα, δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι κομπλέ έτσι. Ναι. Απλά έχω διαπιστώσει κάποια συμπτώματα κάποιων ασθενειών και αυτά προσπαθώ και τα κάνω τραγούδια. Δηλαδή με τα τραγούδια μου μπορεί να ακούσει κάποιο και να πει τι μας λες ρε μεγάλε. Όχι ρε μαγκά, για μένα τα λέω πρωτίστως έτσι. Δηλαδή πρώτα αυτό σαρκάζομαι και μετά συνεπάγεται και ένας σαρκασμός για κάτι παραπέρα ας πούμε. Ένας τυφλοπόντικας είμαι κι εγώ και εσύ και όλοι μας ψάχνουμε να βρούμε μια διέξοδο προς το φως. Αλλά είμαστε τυφλοπόντικες που σημαίνει. Έχουμε μέλλον. Όπως λέει και ο Καβάθης, καλύτερα να μην ανοίξω τα παράθυρα γιατί ποιος ξέρει τι διάλογο θα βγει από εκεί μέσα, ας πούμε. Ναι. Απλά το ρεζουμί είναι ότι τη φρίκη μου προσπαθώ να την περάσω σε μουσική, σε στίχο και να βγει κάτι διαφορετικό. Αυτό. Ποιος θα επέλεγες για να φτιάξεις την κατά τη γνώμη σου τελειότερη μουσική μπάντα? Θα είναι πολύ φαντάζομαι. Εγώ μπορεί να διάλεγα κάποιους. Αν θα φτιάξουν. Θα διάλεγαν εμένα να παίξουν. Εντάξει, παιδί μου, πες ότι. Λέγανε ναι, ας πούμε. Μπορείς να πεις είτε ζωντανό, ζωντανούς, ναι, είτε νεκρούς. Πεθαμένους, δεν υπάρχει ούτως ή άλλως δεν πεθαίνει κάποιος από αυτούς, ναι. Από όσους ασχολούνται με τη μουσική. Το έργο μένει πάντα. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή είναι αυτό που σου είπα, αυτοί θα διαλέγαν να παίξουν μαζί μου ας πούμε. Ναι. Νομίζω τον κιθαρίστα τον έχω βρει, είναι ο Χρήστος ο Πάλας. Ο συνεργάτης, ο συνεργάτης μου, ναι. Ωραία. Είναι αυτός. Ζώντας ο Χρήστος, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, ναι. Ούτε νεκρανάσταση, ούτε τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Υπάρχει. Ωραία. Από εκεί και πέρα μπάσο θα έπαιρνα τον Τζέρι Μακαβόη που έπαιζε με τον Ρόρι Γκάλαχερ. Γιατί ο τύπος είναι τουμπάνο. Ναι. Ακόμα. Από εκεί και πέρα. Drums. Drums. Το Λομπάρντο. Το περίμενα ότι θα πεις αυτό. Σοβαρά. Αφού ήθελα να στο πω και τώρα. Καφρίλα, ε. Όχι, μια χαρά θα ήταν. Καλά θα ήταν. Βασικά δεν έχω τηλέφωνό του. Αν είχα. Γιατί ο Λομπάρντο έχει παίξει και με τον με τους Φαντομάς, ας πούμε, με τον Mike Patton και έπαιζε άλλα πράγματα. Δηλαδή έπαιζε και διασκευές, παίζαν το Slayer, αλλά παίζαν και κάτι άλλο περίεργο. Γιατί όχι, ναι. Γιατί όχι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, έβαλες ιδέες τώρα. Εντάξει, άμα το βρεις τον Λομπάρντο. Story.
δυόμισι τους γέρα. Ήσουν και θα είσαι πέρα. Κάτσε στον καναπέ να δεις το Σαμαρά, το Μπένι Χιλ, την Αλέκα, το Μπαρμπαφώτη με τον Παχύ, το Πιστάκι. Τώρα λήξει το κύριο Κλαυσί και με τα χρυσά μου φέτα. Ξέρω εγώ και στη χωριά, βγει βόλατε κι όλη τη φέτα. Και να μετά από το 8 να φτιάξεις την καρέα, την εκτά σαν παγωγίνο ρε Σαχάρ. Στα λέω καλά, στα εξηγορέα. Σε μωρέ η πόμπα, yeah, yeah, yeah. Αν τα ρούξω στην πισίνα, ψάχνεις να τη βρεις με πίνα. Καλά τα τρία λαλά, να χαμόλα τα καλά παιδιά. Καλά τα τρία λαλά, να χαμόλα τα καλά παιδιά. Κάτσε στον καναπέ να δεις το Σαμαρά, το Μπένι Χιλ, την Αλέκα, το Μπαρμπαφώτη με τον Παχύ, τον Στακ. Τον Αλέξη, τον κύριο Κλαυσί και τα χρυσά παπάρια. Ξέρω και στη χωριά, την κυβάρια και μανιτάρια. Και αλλά μετά αυτό οχτώ να φτιάξεις την κεραία. Τι με κοιτάς από που είναι ως ρε Σαγάρ. Στα λέω καλά, στα εξηγορέα. Για πες μου τώρα τη γνώμη σου για το διαδίκτυο και τη μουσική. Πόσο πιστεύεις ότι έχει βοηθήσει? Δεν έχει βοηθήσει. Πάρα πολύ. Έχει βοηθήσει. Αλλά υπάρχει και το αλλά, έτσι. Δηλαδή, ναι. Έχει βοηθήσει όσον αφορά τη διάδοση της μουσικής, αλλά απ' την άλλη είναι αυτή η πειρατεία που λένε που. Δηλαδή, φτιάχνουν ντομάτες, αγκούρια, μελιτζάνες, πατάτες και πολύ απλά έρχεται ο άλλος και τα παίρνει έτσι. Ναι. Κάτσε ρε μάγκα όμως, αλλά εγώ έχω χαλάσει τη ζωή μου, ας πούμε, για να βγάλω κάτι προς τα έξω. Ναι. Δεν υπάρχει ο στοιχειώδης σεβασμός γενικότερα σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα έχει βοηθήσει και βοηθάει ώστε. Κάποιος ο οποίος δεν είναι γνωστός, αν το λέει πραγματικά η σούφρα του, να κάνει κάτι, να παίξει μπάλα. Απ' την άλλη όμως είναι το θέμα της πειρατείας που σου είπα ότι κατάπτυστο εντελώς, δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός καθόλου. Ναι. Καθόλου. Είναι όπως έχει μάθει ο άλλος δηλαδή. Και εγώ που στο λέω έχω κατεβάσει της Παναγιάς στα μάτια έτσι. Ναι. Δεν είμαι κανένα σοβαρός να πούμε. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε. Ναι. Πάντως θα έλεγε σε γενικές γραμμές ότι έχει παίξει θετικό ρόλο, ας πούμε, το διαδίκτυο. Αν γύρω την πλάστηκα, ναι. 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 Ωραία. Για μένα, όπως μιλάω εγώ. Ναι. Για σένα, εσένα. Κάποιος άλλος μπορεί να πει τι μαλακίες λες. Ναι. Και αυτό δεκτώ. Υπάρχουν πάντα διαφορετικές απόψεις. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Τι είναι τέχνη για σένα, γενικώς, και ποιες προϋποθέσεις, κατά τη γνώμη σου, πρέπει να πληρεί κάποιος ώστε να μπορεί να θεωρηθεί καλλιτέχνης? Τώρα γάμισε τα ερώτηση. Αλλά, ναι, όχι, εντάξει. Καλή ερώτηση είναι. Καλή είναι. Η απάντηση δεν ξέρω. τέχνη. Τέχνες είναι πάρα πολλές, έτσι. Ναι. Να μην τις ονομάσουμε τώρα. Επίσης, τέχνη μπορείς να βάζεις, ας πούμε, και στο ζύμωμα ενός ψωμιού. Έτσι. Και στη μαγειρική γενικά. Που είναι. Η μαγειρική είναι πολιτισμός, υποτίθεται. Γιατί παίρνεις, ας πούμε, την πρώτη ύλη και την κάνεις φαγητό και την τρως. Τώρα ποιες προϋποθέσεις, δεν το ξέρω. Γιατί να σου πω, δεν ξέρω. Και εγώ δεν νομίζω ότι είμαι καλλιτέχνης, δηλαδή στο λέω ειλικρινά. Ναι. Γιατί τι πάει να πει αυτό το πράγμα, τρώω σκαλώματα με τις λέξεις. Δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή ας το κρίνει ο άλλος αυτό το πράγμα. Εγώ απλά μαγειρεύω και σου βγάζω το δίσκο με τα φαγητά έξω. Από εκεί και πέρα. Δοκιμάζεις, δοκιμάζεις και λες ότι μου αρέσει. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα για το. Με αφορμή τον Τζίμι τον Πανούσα, αλλά τον αφορά κιόλας. Επειδή ξέρω ότι σ' αρέσει και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τον παρακολουθώ πολλά χρόνια. Τραγουδάει σε ένα λοιπόν τραγούδι το Τζίμι, το φτηνό ζεμπέκικο για τον Γιώργο, την εξής στροφή. Θέλω σε παράθυρο να βγω τον ειδήσιο τηλεοπτικό, να τη βγάλω λαού λαού και του Χατζηνικολάου να του κατουρίσω την ψυχή. Πριν λίγους μήνες, ο Πανούσης εξέδωσε αρκετά από τα άλμπουμ του. Και ένα καινούριο, από ό,τι θυμάμαι, που δεν είχε κάποια τραγούδια καινούρια μέσα, στην εφημερίδα του Χατζηνικολάου, τη Real News. Δεν ξέρω, όταν το είδα, φρίκαρα λίγο. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επισημαίνεις κάποια αντίφαση καταρχήν σε αυτό, ή θεωρείς ότι το καλλιτεχνικό έργο μπορεί να σταθεί αυτούσιο και αφού κυκλοφορεί, έχει τη δική του αυτόνομη
και μη σχετιζόμενη πορεία με τον καλλιτέχνη που το παρήγαγε, ας πούμε. Γιατί ο Σιδηρόπουλος, ας πούμε, θυμάμαι που έλεγε ναι, ότι όταν γίνει αυτό το έργο έχει τη δική του πορεία. Αλλά στην περίπτωση αυτή, πώς το βλέπεις αυτό, ξέρω εγώ. Κοίταξε. Ο Τζίμις ο Πανούσης είναι μια αντίφαση από μόνος του, έτσι. Ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν μπορώ να κρίνω τον Τζίμι τον Πανούση σε αυτό που έκανε, γιατί δεν μου πέφτει λόγος. Ναι. Προσωπικά. Γουστάρω τα τραγούδια του, γουστάρω αυτό που βγάζει, είναι πολύ ψηλά ο τύπος. Δηλαδή έχει ανεβάσει τον πήχη, ας πούμε, πολύ ψηλά. Mm-hmm. Και αυτός και άλλοι, έτσι εννοείται. Δεν το πήρα το CD από την εφημερίδα, mm-hmm. γιατί δεν παίρνω εφημερίδες γενικά και δεν το στηρίζω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καθαρά προσωπικό μου θέμα. Ναι, σωστά. Απ' την άλλη, καλά έκανε και το έβγαλε, γούσταρε. Ναι. Δεν μου άλλαξε κάτι εμένα προσωπικά όσον αφορά την αγάπη την που έχω στον Τζίμι Πανούση, ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω, ο καθένας όπως το βλέπει, έτσι. Ναι. Σου λέω, δεν το πήρα, αλλά παρόλα αυτά, μαγιά του, αυτός ξέρει, δεν μου πέφτει λόγος. Να το θέσω αλλιώς. Για πες. Αν βγει ο δικός σου δίσκος, ωραία, όταν βγει, και εσύ, ας πούμε, λέμε, δεν ξέρω, λέω για παράδειγμα, μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη άποψη, ξέρω εγώ, για τον Πρετεντέρι, έτσι. Και σε καλούσε ο Πρετεντέρι σε μια εκπομπή του. Αν πήγαινες, δεν θα ήταν αντιφατικό σε σχέση με το ότι εσύ μπορείς ένα τραγούδι σου, ας πούμε, να έχεις ένα στίχο εναντίον του Πρετεντέρι ή αυτού που θέλει να κάνει. Νομίζω ότι δεν είναι απόλυτο αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάς ότι η Τρία έπεσε με το Δούριο Ήπο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορείς να πας και να το χτυπήσεις εκ των έσω. Στο δικό του γήπεδο, ας πούμε, ακριβώς. Να πεις πέντε πράγματα που. Ακριβώς. Κοίταξε, αυτούς τους τύπους τώρα δεν μπορούμε να τους παρακάμψουμε. Ναι. Δηλαδή είναι αυτοί οι τύποι, είναι αυτές οι νηφίτσες, είναι οι οχές πραγματικά, τον έχεις δει πως είναι οχιά ο τύπος, εντελώς έτσι. Ναι, αυτά σηκώνουν μηνύσεις φάση, τώρα αυτά, σηκώνουν μηνύσεις. Όχι, στα αρχίδια μας, δεν ξέρω τι σηκώνουν. Και αυτόν πιστεύω, εντάξει, τώρα να ασχολείται με μας. Τα έχει οικονομήσει καλά. Ναι. Μπορείς να το χτυπήσεις και έτσι. Δεν θα πήγαινα εγώ προσωπικά, ας πούμε, γιατί δεν έχω την ικανότητα να σταθώ σε τέτοιους τύπους απέναντι ακόμα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω σε διαδικασία να μιλήσω με τον Ντελ Πεντέρι, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό. Okay. Αλλά κάποιος που έχει να πάει, φυσικά. Ναι. Ποιο θα ήταν το επάγγελμα που δεν θα έκανες, ακόμα και αν πεινούσες. Και γιατί. Τι δεν θα κάνεις με τίποτα. Την πουτάνα οπωσδήποτε. Ναι. Και τον μπάτσο. Και τον μπάτσο. Ναι. Τον μπάτσο. Και γενικά ούτε στρατιωτικός θα πήγαινα. Mm-hmm. Δεν γουστάρω να είμαι όργανο. Ναι. Θέλω να έχω την άποψή μου, να έχω αυτονομία στις κινήσεις μου, να έχω μια αυτοτέλεια, μια αυτοδιάθεση γενικότερα και για να μην παρεξηγηθώ, σαφώς και υπάρχουν σωστοί άνθρωποι και μέσα στην αστυνομία το συζητάω έτσι και ξέρω προσωπικά άτομα. Ναι. Αλλά πόσο σου δίνει τη δυνατότητα όταν είσαι σε μια μάζα να μπορέσεις να λειτουργήσεις αυτόβουλα, σε καμία περίπτωση έτσι. Ναι. Άρα δεν θέλω κανέναν πάνω το κεφάλι μου, ας πούμε, να μου λέει τι να κάνω. Mm-hmm. Θέλω να κάνω αυτά που θέλω να κάνω, έχοντας και τους κανόνες μου φυσικά και χωρίς να πειράζω τον άλλον. Ναι. Δηλαδή υπάρχει χώρος να κινηθούμε όλοι, ας πούμε. Τώρα το σύστημα τα χρειάζεται αυτά τα πράγματα, όποιος θέλει ας πάει, αλλά να ξέρει και ότι θα υποστεί, ας πούμε, και τις συνέπειες των πράξεων. Έτσι, δηλαδή, και των επιλογών του. Πιστεύω ότι πολλοί αστυνομικοί είναι δυστυχισμένοι, ας πούμε, που κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι. Σίγουρα, είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα, ότι ακόμα και στα μεγάλα ταξιλίκια που χτυπάνε, κάποιοι μπορεί και να κλαίνε πίσω από. Ναι. Όχι από τα δακρυγόνα όμως, έτσι. Ναι, ναι. Λέω, ίσως. Θέλω να το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να τα πω ότι είναι τόσο μαύρα όλα τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά σου λέω και πάλι, δεν σου δίνει τη δυνατότητα όταν είσαι μέλος ενός συνόλου που λειτουργεί με εντολές άλλων να κάνεις κάτι το οποίο θα αφορά τον προσωπικό σου ρυθμό κτλ. Κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω να σε πάω τώρα σε δύο τρίπτυχα και να μου πεις τι σου φέρνουν στο μυαλό, έτσι. Το ένα είναι το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και το άλλο είναι το sex, drugs and rock and roll. Με ποιον αρχίσουμε? Με ποιο γουστάρεις, λοιπόν, ό,τι θες. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ένα ελεηνό, ας πούμε, σύντομα. Ξέρουμε όλοι από που βγήκε, ας πούμε, ποιος αντιπροσωπεύει κτλ. Τι να αναλύσουμε τώρα, τι είναι πατρίδα, τι είναι θρησκεία, τι είναι οικογένεια. Θα ήθελα να μου πεις τι είναι πατρίδα για σένα. Τι πατρίδα, πατρίδα για μένα είναι η γλώσσα μου, είναι η παράδοσή μου, είναι τα βουνά, είναι οι θάλασσες, είναι ο αέρας που αναπνέω. Mm-hmm. Κυρίως είναι η γλώσσα όμως. Η γλώσσα. Πατρίδα είναι το 15 Αύγουστο στο χωριό που πηγαίναμε σε ένα εξοκλήσι, ας πούμε, μικρή μεγάλη. Πατρίδα είναι τα μυρολόγια
για τους νεκρούς, ας πούμε, όταν τους θάβουνε. Πατρίδα είναι τα γλέντια σε γάμους, όχι τα σημερινά. Ναι, ναι, ναι. Τα παλιά, έτσι. Τα σημερινά είναι καραγκιοζηλίκια τώρα, έτσι. Ναι. Πάντως πατρίδα με τίποτα δεν είναι τα σύνορα. Που δεν υπάρχουν σύνορα, έτσι. Δηλαδή, ο πλανήτης Γη δεν έχει σύνορα, δεν έχει φράχτες. Ναι. Αυτά μία ή άλλη είναι. Δηλαδή, το 1912 προσαρτήθηκε η Μακεδονία, η Ήπειρος στην Ελλάδα, το 23 η Θράκη, το 13-14 Κρήτη, η νησιά Ανατολικού Αιγαίου, το 48 τα Δωδεκάνησα, ας πούμε, που σημαίνει ότι είναι όλα ρευστά. Και όπως τα δώσανε, γιατί στα δώσανε, δεν τα πήρες, μπορεί να στα πάρουν πάλι, ας πούμε, κάποια στιγμή. Δεν θέλω να υπάρχουν ούτε σύνορα, ούτε γενικά πράγματα που διχάζουν τους ανθρώπους. Φυσικά και είμαστε όλοι αδέρφια. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Απλά σε βάζουν να μαλώνεις, ας πούμε, για να σκοτώνουν τη λαή για τα φέντη το φαΐ, που λέει ο ποιητής. Που τραγουδούσε και ο Σφακιανάκης. Μα του Σφακιανάκη είναι. Μα είναι γνωστό τώρα. Ο Βάρναλης είναι ακλάσια. Εντάξει, αφού υπάρχει ο Νότης. Το φως έκαψε τώρα, άστο το πράγμα. Για πες μου για το... πες μου, ας πούμε, για την οικογένεια. Μέσα δεν σου είπα για το sex, drugs and rock and roll όμως, ε. Αυτό έχει πιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω. Όχι, θα έχει, δεν μπορεί. Του μπούστη. Για πες. Σε αυτό δεν έχω να σου πω τίποτα, πραγματικά. Απολύτως τίποτα. Κοίταξε, για αυτό που σου έλεγα πριν για το rock. Ναι. Αυτό το τρίπτυχο πραγματικά στιγμάτισε τη rock εν τη γενέση της. Ναι. Τώρα, τι sex, drugs and rock and roll για εμάς σήμερα. Είμαι παντρεμένος, έχω παιδί, ας πούμε. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Όσον αφορά εμένα. Ναι, ναι. Ωραία. Για πες μου λίγο όμως για την ελληνική οικογένεια, πώς την βλέπεις, μια που υπάρχει στο πρώτο τρίπτυχο. Η ελληνική οικογένεια είναι μοναδικό φαινόμενο. Παγκοσμίως. Με τα καλά και με τα κακά. Ναι. Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, υπάρχω και μπορώ και έρχομαι, ας πούμε, και παίζω στην Αθήνα και κάνω τα κουμάντα μου, γιατί έχω μια οικογένεια που με στηρίζει. Mm-hmm. Δύο γονείς υπέροχους. Που αν δεν τους είχα ή αν δεν μπορούσαν να με στηρίξουν, ας πούμε, δεν θα έκανα αυτά που θέλω να κάνω, να κυνηγήσω τον όνειρό μου, έτσι. Ναι. Απ' την άλλη, η ελληνική οικογένεια έχει και πολλά ευτράπελα. Πάρα πολλά ευτράπελα. Τώρα τι να πούμε, δεν τα ξέρουμε όλοι μας, ας πούμε. Το χαρακτηριστικό είσαι 40 χρονών και σου λέει, μα να πάρει τη ζακέτα να μην κρυώσεις, ας πούμε. Λες και εσύ δεν ξέρεις, ας πούμε, δεν καταλαβαίνεις. Ναι, λες και εσύ μαλάκα, δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Η μαλακή όμως ξέρεις ποια είναι. Ότι τα ίδια θα κάνεις και εσύ και εγώ. Ναι. Αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι κακά πράγματα, αυτά είναι ευτράπελα όπως σου είπα. Και η ελληνική οικογένεια με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ στο να γράφω τα τραγούδια μου. Πάρα πολύ. Ωραία. Αλλά τώρα, ποια ελληνική οικογένεια, διαλύονται αυτά σιγά σιγά, πάνε. Mm-hmm. Και όπως μου έλεγε κάποτε ένας εισπράκτορας στο τρένο πηγαίνοντας από Λαμία Θεσσαλονίκη που σπούδαζα, για όλα αυτά η Walt Disney. Γιατί? Γιατί έχει φτιάξει τον Ντόναλντ, ο οποίος έχει την κόμενά του, την Τέζη, και έχει και τα τρία νηψάκια που δεν έχουν γονείς. Πού είναι η οικογένεια, μου λέει. Και του λέω, καλά τα λες. Αυτό στέγει για όλα, ας πούμε. Λοιπόν, μια που μου μίλησες πριν κάποια στιγμή για τον μικροαστισμό, σε είχα ακούσει σε μια ραδιοφωνική εκπομπή του Γιάννη Μέλιου στο Phase 87,7, έτσι. Καλώς, φίλος, είναι λαμιακό σταθμός αυτός. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και έλεγες για το τραγούδι σου Βατερλό, σε παρέθεση Τσόκελο, ότι αναφέρεται σε ένα μικροαστό φυσικά, σε αυτούς αναφέρομαι, εφόσον και εγώ είμαι. Έτσι. Ναι. Αφού θεωρείς τον εαυτό σου μικροαστό, μπορείς να μου πεις ποια είναι τα συστατικά στοιχεία του μικροαστισμού, εν Ελλάδη τουλάχιστον. Ναι, φυσικά εν Ελλάδη, γιατί δεν έχω άποψη για παραπέρα. Ναι. Που και εκεί είναι και τρέχα γύρευε και χειρότερα, έτσι εννοείται. Mm-hmm. Κοίταξε, ο μικροαστός είναι αυτός που ονειρεύεται να γίνει αστός. Ναι. Αλλά το ύψος δεν του φτάνει, ας πούμε, να κουμπίσει πάνω και ζει με το όνειρο ότι τα παιδιά του θα μπορέσουν να γίνουν αστοί κάποια στιγμή. Είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί υποκοριστικά, να πιούμε ένα κρασάκι, να φάμε ένα φαγητάκι, ας πούμε, να δούμε μια ταινιούλα στην τηλεορασούλα. Έχει όνειρο να πάρει δικό του σπίτι, έχει όνειρο να γράψει και κανέναν όροφο στα παιδιά του, για να μην δυστυχήσουν. Να μένουν και όλοι μαζί, άμα γίνεται. Μπράβο, να μένουν και όλοι μαζί. Αυτό έχει και τα καλά, έτσι. Mm-hmm. Πολλά καλά, να τα λέμε. Είναι αυτός που πάει στην εκκλησία, ας πούμε, στον επιτάφιο, Μεγάλη Παρασκευή. Με τα καλά του. Με τα πολύ καλά του. Και καλά κάνει. Σε κηδεία κιόλας. Είναι κηδεία όμως. Φυσικά και είναι κηδεία. Και πάει με τα καλά του, ας πούμε. Φυσικά και είναι κηδεία. Και εδώ θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό. Εγώ δεν είμαι χριστιανός. Ας φοράω τον Χριστό εδώ πέρα. Είναι, λέει, kill your idols, έτσι. Mm. Αλλά έχω κουβαλήσει τον επιτάφιο 4-5 φορές στο παρελθόν.
Γιατί το θεωρούσα σαν ένα κοινωνικό δρόμενο του χωριού, ας πούμε, ναι, να πάμε να βοηθήσουμε να βγει πέρα τέλος πάντων η κατάσταση. Την τελευταία φορά που πήγα, τσαμπουκαλεύτηκα με έναν υπουργό. Δεν θα πούμε ονόματα τώρα και τα λοιπά. Όχι, πες άμα θες. Δεν υπάρχει λόγος κάνουν διαφήμιση τώρα σε αυτό το πράγμα. Ναι, άμα το βλέπεις έτσι. Καμία. Ναι, ναι. Γιατί ήμουν κοντότερος από όλους όσοι κουβαλούσαν τον επιτάφιο και αυτός από πίσω, άσε που μιλούσαν με τους άλλους για πολιτικά και τέτοια, κλασικά, μου έλεγε βάλε κάτι, σήκωσέ το και γενικά μου έκανε παρατηρήσεις, ας πούμε. Και του λέω έλα σύρε και σήκωσέ το όπως είσαι, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό το πράγμα. Αυτά είναι τα ανδραγαθήματα. Μεγάλα, πολύ μεγάλα. Αυτά όμως που μου περιέγραψες πριν ως μικροαστισμό, πιστεύεις ότι σε χαρακτηρίζουν εσένα? Δηλαδή θες να κάνεις αυτά τα πράγματα? Όχι. 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 Απλά σου είπα ότι αυτοσαρκάζομαι και μέσα από τον αυτοσαρκασμό βγαίνει και ένας σαρκασμός γενικότερος προς τα έξω. Ναι. Αυτά θέλω να τα δείξω προς τα έξω γιατί υπάρχουν. Ναι. Αλλά θέλω να τα δείξω με έναν ευστράπελο τρόπο. Παράδειγμα, ο μικροαστός δεν κλείνει ως γονιός αν δεν κάνει και ένα γιο. Έτσι. Είναι και αυτό. Εγώ καθάρισα νωρίς. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα όσον αφορά αυτό. Επίσης, είναι κολλημένος στην τηλεόραση, είναι τηλεπρεζάκιας. Και περιμένει να δει τις ειδήσεις από όλα τα κανάλια για να βγάλει μια σφαιρική άποψη για την τύφλα του. Επίσης, τον έχει ρουφήξει ο καναπές. Και εμένα με έχει ρουφήξει ο καναπές. Δεν είμαι κανένας δραστήριος. Λέμε μαλακίες τώρα. Αλλά καναπές με καναπέ έχει διαφορά. Κάποιοι σε ρουφάνε μέσα. Κάποιοι άλλοι, ας πούμε, έχουν αγκάθια και σε τσιτώνουν. Και σηκώνεσαι, ξανακάθεσαι, ξανασηκώνεσαι. Πας κάθε στην καρέκλα. Κάποια στιγμή θα βγεις και έξω. Είναι πώς το νιώθεις γενικά το πράγμα. Έχω ένα τραγούδι, τα μικροαστικά, ακροαστικά, που λέω στο τέλος: το σταυρό μου κάνω τρεις, ξύνω με περιχαρείς. Ρίτσα, βάλε τις ζαρτιέρες, έχω με δυο θυγατέρες. Μα έχεις χρέος να μου κάνεις, άρα ένα διάδοχο. Αυτό πιστεύω τα λέει όλα. Mm-hmm. Τους αγαπάω τους μικροαστούς φυσικά, έτσι. Γιατί σου λέω σε τέτοια περιβάλλοντα έχω μεγαλώσει και ζω ακόμα και μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή σου γυρνάνε τα μυαλά. Τρως φρίκες. Εκεί πέρα πρέπει να τα ζυγίσεις τα πράγματα, γιατί δεν λέει να τα βάζεις τώρα με κόσμο. Mm-hmm. Το θέμα είναι να βρούμε χρυσές τομές και να συμπορευτούμε. Να ξυπνάει ο ένας τον άλλον. Κατά πού πιστεύει ότι υπάρχει αφύπνιση τέλος πάντων, γιατί γίνεται της πουτάνας, ναι, τώρα. Ναι. Τρολιές, απέρτα και τρέχα γύρετα. Ναι. Αυτά. Ωραία. Έχει γράψει πολύ καλά ένα ψυχογράφημα για τον μικροαστισμό η Μακαρίτισσα η Μαλβίνα η Κάρα. Mm-hmm. Που τα λέει καλά, τα εξηγεί ωραία. Και τα κλάρα με τελείως. Άνω κάτω και πλαγίως.
σου κάνα γκολ. Να μην κλάσει ο Τελπετέρης και ο Ευρωπαίος Βαρβέρης. Να μην κλάσει ο Τελπετέρης και ο Ευρωπαίος Βαρβέρης. Είσαι στη Λαμία, έτσι. Ναι. Είσαι από εκεί, Είμαι από Άγιο Γεώργιο του Χριστού, από ένα χωριό. Ωραία. Και έχει ζήσει και στο Βερολίνο. Δεν έχω ζήσει στο Βερολίνο. Πήγαινε. Είναι ο αδερφός μου. Ο οποίος είναι πολύ καλός κιθαρίστας, σολίστας και ακολουθεί το όνειρό του επάξια προς το παρόν και σίγουρα θα συνεχίσει εκεί πέρα. Απλά πήγαινα και έπαιζα ρεμπέτικα. Mm-hmm. Πήγαινα και έπαιζα και δύο και τρεις φορές το χρόνο καμιά φορά. Και μου άνοιξε τα μυαλά αυτό το πράγμα και παράλληλα μου γύρισε και τα μυαλά. Και τα παράδεισα εντελώς. Έχω αυστηρή άποψη ότι το ρεμπέτικο, όπως γεννήθηκε, πρέπει να τιμάται. Βέβαια έχει και άλλες περιόδους παραπέρα. Διαλέγεις και παίρνεις. Εμένα από εκεί και πέρα δεν μου έκανε κούκου. Ναι. Τι εννοείς, ας πούμε, τα έχω το ρεμπέτικα και αυτά, εννοείς ως άλλες. Υπάρχουν τραγουδάρες και σε αυτά, τους συζητάω, ας πούμε. Αλλά... τρελά κομμάτια. Ναι. Αλλά είναι το πώς μετεξελίχθηκε μετά και φυσικά δεν αναφέρομαι στο τετράχορδο μπουζούκι. Είναι όργανο και αυτό, έτσι. Δεν το συζητάω. Ναι. Και η ψυχή έχει σημασία, πώς τη βγάζεις προς τα έξω. Απλά είναι ένα επιβίωμα, το οποίο δεν μπορείς να το αναπαριστάς με σημερινούς όρους, σε καμία περίπτωση. Γιατί αυτοί οι τύποι ήτανε πρόσφυγες, ήταν κατεστραμμένοι ας πούμε, δεν είχανε, που την κεφαλή κλείνε κυριολεκτικά, σε τσίγκους κοιμόντουσαν οι περισσότεροι, και μπορέσανε και κάνανε το σκατό τους, το κάνανε τέχνη και τραγούδι, που τα τραγουδάμε ακόμα και μέχρι σήμερα. Από ένα σεβασμό λοιπόν ή από μια μαλακία αν θες όπως το Σπάρτο, έκανα ένα off. Κάποια στιγμή μπορώ να το ξαναπιάσω λίγο πιο πειραματικά, με ηλεκτρικό ήχο μέσα. Ωραίο θα είναι αυτό. Γιατί με εξητάρει αυτό, ναι. Και γίνονται προσπάθειες από διάφορους. Ναι, ναι. Τώρα θα σε πάω κάπου αλλού εντελώς. Για πάμε. Σου έχω ντουμανιάσει το δωμάτιο. Όχι, ρε, δεν πειράζει, αφού και εγώ καπνίζω. Τον Μητροπολίτη Πυρός Σεραφείμ τον έχεις ακουστά. Ποιος είναι αυτός? Είναι ένας μουσάτος όπως εσύ, με μαλλί όπως εσύ, ναι. Όχι ωραίος όπως εσύ. Καλά, σίγουρα αυτό. Εντάξει. Που είναι αρχή, Μητροπολίτης Πυρεός τέλος πάντων, κρατάει και εκεί μια μαλακία. Είναι ο τύπος που καταφέρεται εναντίον των Εβραίων πολύ συχνά, των ομοφυλόφιλων, ακόμα και εναντίον του στοματικού έρωτα. Δηλαδή έχει πει ότι δεν πρέπει να. Νομίζω και τα δύο φύλλα δεν πρέπει να κάνουν το ένα στο άλλο στοματικό έρωτα, νομίζω ότι έχει. Έτσι λέει ο Σεραφείμ. Ναι, πώς τα βλέπεις αυτά? Μαλακίες. Απλά. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνεις και να λες τέτοιες παπαριές προς τα έξω. Δηλαδή τώρα είσαι εκπρόσωπος του Χριστού, ο οποίος είπε πέντε πραγματάκια αναρχικά ας πούμε, οι πουτάνες πρώτες στον παράδεισο, αγαπάτε αλλήλους και άλλα πολλά, και βγαίνουν τώρα αυτοί να πούμε και κάνουν τα αντίθετα και προκαλούν τον κόσμο. Και ο άλλος από κάτω ο μικροαστός δεν μπορεί να καταλάβει τώρα ότι λέει μαλακίες, γιατί λέει είναι εκπρόσωπος, είναι τοποτηρητής του Θεού επί γης. Τι είναι αυτά. Τώρα όσον αφορά ότι είναι κατά του στοματικού σεξ, δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Θα έχει δοκιμάσει να το σεξ. Δεν ξέρω. Ή θα έχει κάνει ή θα το έχουν κάνει, δεν μπορεί. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Είναι κατάδιες. Απλά η ψυχολογία λέει ότι μια τάση προς το στοματικό έρωτα δημιουργείται από την έλλειψη της μητρικής στοργής στην βρεφική ηλικία. Άρα ο Σεραφείμ πρέπει να είχε... να ήταν πλήρης, να μην είχε προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Σε αντίθεση με εμάς, ξέρω εγώ κι άλλο. Ναι. Που... ναι. Ναι τώρα. Ωραία. Πολιτικά ή ιδεολογικά τοποθετείς κάπου τον εαυτό σου? Γενικά και αόριστα. Προς τα αριστερά κλείνω, αλλά δεν μπαίνω πουθενά. Δεν πείθομαι για να κάνω κάτι, να συνδράμω. Ναι. Εφόσον βλέπω ότι καθένας κοιτάει το τσαρδί του. Ναι. Και όταν κοιτάς το τσαρδί σου, θα τρως ντομάτες μόνο, εσύ θα τρως μόνο αγκούρια, εσύ θα τρως μόνο κρεατάκι να πούμε. Βάλτε τα όλα μαζί να πούμε, να γίνει ένα μεγάλο γλέντι, να φάμε όλοι μαζί και να γίνει η δουλειά όμορφα και ωραία. Ωραία. Θα μπορούσε συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο να σε εμπνεύσει να γράψει τραγούδι? Μα έχει γίνει αυτό το πράγμα. Με ποιον? Με τον Ανδρέα τον Λοβ Έρδο. Έχεις γράψει τραγούδια τον Λοβ Έρδο? Ναι, τον Κιωφτέ. Α, για πες. Ο Κιωφτές. Είναι μες στο δίσκο ο Κιωφτές. Ναι. Προσεχώς θα βγει προς τα έξω. Κιωφτές είναι ο Λοβέρδος δηλαδή?
Φυσικά. Ωραία. Όχι, δεν είναι ο κιοφτές ο Λοβέρδος. Είναι, αλλά ο κιοφτές είναι φραπές μέσα στον καύσωνα που έχει γίνει νες. Mm-hmm. Είναι πολλά τα στόματα, μα ένας ο κιοφτές. Είναι γενικά η κατάσταση σήμερα, ας πούμε, ότι δεν μπορούν να φάνε πλέον τόσο πολύ όσο παλιότερα. Τρώνε βέβαια, κουφάρες mm-hmm. ξέρουν. Ήμουν στους Δελφούς και έπινα ένα καφέ. Mm-hmm. Είχα πάρει μια εφημερίδα και διάβαζα για το Λοβέρδο. Για ότι παλιά ήταν με μουσια, με απέχωνα. Ήταν και στιγμή. Και έγινε αυτό το ραμολιμέντο να πούμε που είναι σήμερα. Και τσίτωσα. Κάποια στιγμή σκάει ένα τουριστικό λεωφορείο και κατεβαίνουν κάτω τουρίστες και τουρίστριες μαζί και στα καπάκια σκάει ένα αγροτικό με κάτι γύφτους και τα γυφτάκια ρίχναν ροχάλες, ας πούμε, στους τουρίστες. Και εκεί πέρα έφαγα το σκάλωμα και άρχισα και το έγραφα, ας πούμε. Mm-hmm. Και βγήκε και αυτές. Ωραία. Για άλλο πολιτικό πρόσωπο, σε εμπνέει κάποιο άλλο, θα μπορούσες, ας πούμε, ή δεν σε ενδιαφέρει στα αρχίδια σου, ας πούμε, δεν αξίζει τον κόπο? Ίσως αξίζει τον κόπο, γιατί αν δεν ξεφτυλίσεις αυτούς, ποιον θα ξεφτυλίσει μετά? Δηλαδή να υπάρχει και μια ιεραρχία, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν έχει τύχει, μπορεί και να έχει τύχει και να μην το θυμάμαι. Ναι. Εντάξει, ο Μπόμπολας είναι πολιτικό πρόσωπο. Ναι, όπως είναι υπεράνω, που έχω γράψει «Δεν είμαι για πολλά πολλά» και έχω στο νου μου Μπάμπολα, στο Μαντρί του Μπόμπολα, μη με τσιτώνεις Μπάμπολα. Δηλαδή, πόσο πήγαν τα διόδια πάνω 60%, στην τσέπη του Μπόμπολα είναι αυτά. Ναι. Δηλαδή, μωρό μου, άραξε, μη με φρικάρεις, γιατί βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε. Μέσα στο Μαντρί του Μπόμπολα δεν μπορώ να σκεφτώ αυτά που έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Κάπως έτσι είναι το πράγμα. Άρα και ο Μπόμπολας με ενέπνευσε. Ωραία. θέλω να μου πεις αν είδες το μήνυμα, το τηλεοπτικό μάλλον ήταν, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, που έστειλαν διεθνούς εμβέλειας καλλιτέχνες, όπως ο Ρόκος, η Βάρα Μπάρμπα και η Κέλλη Κελεκίδου, στο λαό της Ουκρανίας. Και θα μου πεις αν, μάλιστα η Κέλλη Κελεκίδου είχε πει φιλιά στην Ουκρανία, προφανώς μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι ήταν καμιά πίστα η Ουκρανία. Θα σε ρωτήσω αν είσαι να στείλεις και εσύ κάποιο μήνυμα, είσαι να πεις κάτι για τον Ουκρανικό λαό. Απολύτως τίποτα, τι να πω. Δεν έχεις, μαλακία, αυτοί γιατί είχαν να πούνε. Δεν ξέρω, είστε μια φράση στα Ουκρανικά να πεις κάτι. Αυτοί έχουν βγάλει δίσκο. Εγώ δεν έχω βγάλει δίσκο. Άμα βγάλεις θα πεις. Με τίποτα. Όχι. Κοίταξε τώρα, είπαν αυτά τα πράγματα. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται εκεί πέρα. Έτσι. Δηλαδή οι άλλοι μου είχαν έτσι να πούνε. Πού πας. Δηλαδή έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται εκεί πάνω, ας πούμε. Και στο φινάλε, πού ζεις. Εδώ πέρα τι είναι, όλα μέλι γάλα. Ναι. Κάνε κάτι για εδώ πέρα. Ή δεν το έχεις καταλάβει, ας πούμε, ότι εδώ πέρα έχει πει το αυγό στον κόλο. Ναι, δεν νομίζω ότι το έχει καταλάβει. Δεν νομίζω, έχει πέσει πείνα. Και σε αυτούς πιστεύεις? Φυσικά. Γιατί αναλόγως με τα λεφτά που βγάζεις, ας πούμε, έχεις ανάγκες. Αναλογικά, ναι, εντάξει, ναι, σωστό. Σαφώς και έχει πέσει πείνα, ειδικά σε αυτούς. Mm-hmm. Και προφανώς το κάναμε, ας πούμε, για μια διαφήμιση, έτσι. Προσωπικά το θεωρούσα καρακιτσαριό εντελώς. Τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Καλά κάνανε για πάρτι τους, εντάξει. Να. Ωραία. Μου είπες πριν ότι δεν διαβάζεις εφημερίδες, ε? Όχι, όχι. Τηλεόραση? Όχι. Όχι. Εφημερίδα έχω να διαβάσω. Διάβαζα το Φύλαφλο. Mm-hmm. Γιατί γράφανε κάποιες πολύ καλές πένες μέσα. Όπως ήταν ο πρόσφατα χαμένος ο Ηλίας ο Παζίνας. Mm-hmm. Όπως είναι ο μεγάλος ο Βασίλης ο Γαλούπης, ο Ντόπερμαν, φοβερός δημοσιογράφος. Και ο Γιώργος ο Γεωργίου. Mm-hmm. Τον οποίο τον παρακολουθώ χρόνια. Είναι μια πολύ καλτ φιγούρα και έχει να πει κάποια πραγματάκια. Μπορείς mm-hmm. να τα πάρεις, ας πούμε. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν διαβάζω εφημερίδες. Αν και σε εφημερίδα μέσα μπορεί να βρεις καλά άρθρα και κορέες απόψεις που σαφώς δεν θα τις δεις στην τηλεόραση ποτέ, έτσι. Ναι. Και η διαφορά της εφημερίδας με τη τηλεόραση είναι ότι την εφημερίδα την παίρνεις και στη χέστρα. Ναι. Την τηλεόραση δεν την παίρνεις, ας πούμε, ακόμα. Εκτός αν είναι μικρή. Ναι, την παίρνεις αν είναι μικρή, ας πούμε. Αλλά άλλη φάση τώρα να γυρνάς το χαρτί, ξέρω εγώ, ναι, να σαλιώνεις το δάχτυλο, είναι ναι, παραδοσιακό. Στη χέστρα όλα αυτά. Ναι. Να σαλιώσει και το δάχτυλο στη χέστρα. Φυσικά. Για το παμαλού τώρα, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για ανάγκες τώρα, έτσι. Για ανάγκες. Okay. Τηλεόραση δεν βλέπω, όχι. Αλλά η τηλεόραση όμως μου έχει δώσει πολλά πράγματα στο παρελθόν. Που μου έδωσε έπνευση για να γράψω κάποια τραγούδια. Mm. Η τηλεόραση είναι ένα έπιπλο. Έτσι. Είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Από μόνη της δεν είναι καλή ή κακή εξορισμού. Είναι το πώς τη μεταχειρίζεται αυτός ο οποίος εκπέμπει μέσα. Έτσι. Mm. Και τι μηνύματα δίνει, ας πούμε. Μπορείς να βάλεις ωραία σεμεδάκια από πάνω, ξέρω εγώ, κάνα βάζω, ξέρω, με λουλουδάκια. Μπορείς να την κάνεις αναρακτικά γλάστρα, ενιδρύο, ναι, λαμπατέρ, ό,τι γουστάρεις. Αλλά η λειτουργία της
ως δεκανίκη του συστήματος mm-hmm. και φερέφωνο της Χούντας είναι κατάπτυστη, δεν το συζητάω. Ναι. Είναι προκλητική η τύπη εντελώς. Και επίσης είναι ελεηνός ο διαβρωτικός ρόλος που έχει παίξει όλα τα προηγούμενα χρόνια της Ευμάριας, έτσι, mm-hmm. με το να πούμε στο Ευρώ, Ολυμπιακούς Αγώνες, με όλη αυτή την υποκουλτούρα που έχει προβάλει και προβάλλει ακόμα και σήμερα, κάτι Dancing with the Stars. Ναι, αυτά είναι. Ναι, ωραία. Βιβλία διαβάζεις? Ναι, βέβαια. Τι, λογοτεχνία, πολιτικά, τι? Τι σ' αρέσει, ας πούμε, περισσότερο? Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Mm-hmm. Αλλά συνήθως διαβάζω κάτι στις επαναλήψεις. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω τα δύο συγγράμματα του Δημήτρη του Λιαντίνη, ναι, τα ελληνικά και το γκέμα, τα έχω 10 χρόνια και τα διαβάζω, ας πούμε, ακόμα και σήμερα. Και πάντα διαπιστώνω καινούργια πράγματα. Τα ελληνικά είναι φοβερό πάντως. Και γκέμα. Φοβερό. Εντάξει, μιλάμε τώρα για, ναι, για δάσκαλο. Τον είχα καθηγητή. Σοβαρά. Ναι, στη φιλοσοφική. Τον είχα καθηγητή τον Λιαντίνη, ναι. Μου είχε τύχει, ναι. Φιλοσοφική σπούδαζες κι εσύ? Ναι, ναι, ναι. Τι? Φίβιψη. Τι λες τώρα? Ναι. Εδώ Αθήνα. Εδώ Αθήνα, ναι. Πότε? Είχα μπει με τη δεύτερη το 92 mm-hmm. και τέλειωσα 98-99, κάπου εκεί. Και τον είχα πετύχει, ναι. Και ήταν άνθρωπος που μπορούσε να μιλήσει μαζί του, άσχετα αν διαφωνούσες ιδεολογικά ή οτιδήποτε. Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να μιλήσει μαζί του. Μα η διαφωνία άνετα δεν είναι κάτι που σου απαγορεύει να μιλήσει. Όχι, μάλλον. Ίσα ίσα μπορεί να είναι και η αρχή, ας πούμε, κάτι καινούριο, έτσι. Ναι. Πάνω στη διαφωνία χτίζονται ωραία πράγματα καμιά φορά. Τι λέγαμε τώρα, γιατί κάναμε παράκαμψη. Για το τι διαβάζει, τι αρέσει να διαβάζει. Την κωμικοτραγική ιστορία του Βασίλη Ραφαηλίδη την έχω ξεπατώσει. Αυτή τη στιγμή δεν έχει εξώφυλλο. Τόσο και ο μικρό. Ναι. Ποίηση διαβάζω. Σουρή. Mm-hmm. Καβάφη. Άλλα διάφορα. Πολιτικά βιβλία δεν διαβάζω. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Ναι. Λογοτεχνία διαβάζω. Γιώργο Βυζινό, Παπαδιαμάντη. Γενικά αυτούς τους ηθογράφους της εποχής αυτής. Που έχουν και την ωραία γλώσσα, Υπέροχη γλώσσα, πραγματικά, ναι. Που δημιουργεί και πολλές εικόνες κιόλας αυτή η γλώσσα. Ακριβώς. Γιατί έχουν μέσα και το στοιχείο του ρομαντισμού γενικότερα, που με την πληθώρα των εκφραστικών μέσων σου δημιουργεί εικόνες. Και εδώ συνίσταται και ένας από τους εκπαιδευτικούς ρόλους που έχει το βιβλίο. Σου δίνει πράγματα, τροφή για να τα αναπλάσεις. Mm-hmm. Δεν σου δείχνει, ας πούμε, τη μάπα του αλουνού. Ναι, ναι, ναι. Για να την εγκολπώσεις, ας πούμε. Και δημιουργήσεις εικόνες στο μυαλό σας, ας πούμε. Ωραία. Το τελευταίο διάστημα, η εφημερίδα Παρασκήνιο κυκλοφορούσε με προσφορά το δίτομο έργο «Ο Χριστόδουλος της καρδιάς μας». Εντάξει, εμένα μου θυμίζει ότι ήταν, ας πούμε, έκανα τίτλος από σκυλάδικο δίσκο, ας πούμε, κάπως έτσι, ή κάνα πρόγραμμα. Θα έπαιρνες ποτέ κάτι τέτοιο? Για το Χριστόδουλο ξηρό μιλάμε τώρα. Όχι. Για το Χριστόδουλο το μακαριστό που λένε. Α, το Χριστόδουλο. Ναι, που το μακαρίζουμε. Όχι, δεν που του βάλαν δύο καρκίνους που λένε για να τον φάνε, επειδή ήταν υπέρ των εθνικών ιδεοδών κτλ. Τα έχεις ακούσει αυτά? Γιατί λέει δύο καρκίνους δεν υπάρχουν, πρέπει να στους εισάγουν, ας πούμε, για να καταλαβαίνεις, δεν γίνεται από μόνο του. Δεν θα το έπαιρνα, τι να πάρω τώρα, να διαβάσω τι ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να βγάλει κανένα τραγούδι από αυτό, ξέρω. Όχι. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Απλά δεν έτυχε. Ναι. Πόσο να το ακούω, δεν το ξέρω αυτό πράγμα. Δεν το ξέρεις, ναι. Δεν θα το έπαιρνα πάντως με τίποτα. Εντάξει, ναι. Ωραία. Φτάσαμε τώρα στις δύο τελευταίες, μάλλον, ερωτήσεις. Εδώ κρίνεται τώρα το σημείο, αν είναι άσοχη οι δύο. Ναι. Θέλω να μου πεις, γιατί πιστεύεις ότι θέργεψε το φαινόμενο Χρυσή Αυγή, γιατί περί φαινομένου πρόκειται, και τη γνώμη σου για το λεγόμενο φαινόμενο της τρομοκρατίας. Αυτό που θεωρεί το κράτος, ας πούμε, και ξέρεις, αυτό που θεωρεί το κράτος τρομοκρατία. Ή τι είναι για σένα τρομοκρατία, δεν είναι αυτό, ας πούμε. Θα το πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Όσον αφορά την άνοδο του νεοναζισμού, σαφώς και υπάρχει, mm-hmm. αλλά δεν νομίζω ότι είναι και τόσο φαινόμενο. Δηλαδή, μήπως έχει πέσει σάλτσα, αλλά το πίπερα και τα λοιπά, mm-hmm. για αυτή τη θεωρία των δύο άκρων, ναι, που βγάζουν προς τα έξω. Σαφώς και υπάρχει άνοδος. Έτσι, αλλά προφανώς, προφανέστατα, κάποιοι τις μπρόχνουνε mm-hmm. για να πάει προς τα εκεί. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει ποιότητα στο εκλογικό σώμα. Και κατά
συνέπεια και όσον αφορά τους ανθρώπους γενικότερα και στις απόψεις. Γιατί έχει περάσει αυτή η καβατζοπουστιά. Να καβατζωθώ εγώ, να κοιτάξω τη δουλειά μου, να βρω και στο παιδί μου μια δουλειά, ας πούμε. Και πώς έλεγε παλιά ο σπάθας των διαιτητών που τον είχε βγάλει ο Τριανταφυλόπουλος, ο Ολυμπιακός και το Εγάλο να κερδάνε και οι άλλοι να πάνε να κουνηθούν. Αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είναι όντως, υπάρχει πρόβλημα, αλλά αυτό το πρόβλημα το έχουν σε μια φωτιά που καίει και ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτοξευθεί, έτσι. Ναι. Όπως είπα και πριν, ζούμε μια εποχή που εκπίπτουν καθημερινά αξίες, ιδεολογίες γκρεμίζονται, ας πούμε, κτλ. Τώρα, κάθε ένας από εμάς κοιτάζει να πιαστεί από κάπου, να δημιουργήσει ένα συνεφάκι, μια μαστούρα να χωθεί μέσα, ας πούμε, και να την βαφτίσει αλήθεια και να πορευτεί με βάση αυτό. Γιατί τους περισσότερους ανθρώπους δεν τους νοιάζει να βρουν την αλήθεια. Τους νοιάζει να χωθούν σε μια αλήθεια, να την στηρίξουν και όταν υπάρχει και μια συμμετοχή και γίνεται κάτι μόδα, πάνε του γρου όλοι από κοντά, ας πούμε. Ναι. Τώρα, δεν μπορώ να δεχτώ, ας πούμε, ότι αυτά τα άτομα καπηλεύονται, ας πούμε, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τύποι δεν ξέρουν να μιλάνε περισσότεροι, έτσι. Μιλάω τώρα για την πλέμπα. Ναι. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Με τίποτα. Αλλά δεν δέχομαι και το άλλο. Ότι όλοι όσοι ψηφίσαν Χρυσή Αυγή είναι ναζιστές. Δεν είναι, ρε φίλε, με τίποτα. Ναι. Δεν είναι. Απλά ήταν Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Τους κόψανε ό,τι τους κόψανε. Τους έχει φρικάρει ο εγκέφαλος. Και ο καθένας φτάνει μέχρι εκεί που μπορεί το χέρι του. Έτσι. Εκεί φτάνουν, είναι προς τα κάτω, είναι προσιτό. Ας μην ξεχνάμε ότι ο φασισμός είναι γέννημα του μικροαστισμού καθαρά. Και αναφέρεται σε μικροαστούς. Και οθείται από τους αστούς. Ναι. Πάει έτσι η δουλειά. Σωστό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Mm-hmm. Άσχετα αν είναι της μόδας και προβάλλεται από εδώ και από εκεί. Οι ίδιοι άνθρωποι υπήρχαν και παλιότερα. Απλά τώρα τους δίνεται ένα βήμα και μια βάντα από γνωστά τις καταστάσεις που ξέρουμε για να κάνουν ό,τι κάνουν. Ωραία. Για την τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι το κράτος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι δράση-αντίδραση. Δηλαδή όταν τώρα σου πηδάνε τη ζωή, μπορείς να κάνεις τα πάντα μετά. Μιλάμε για θέμα επιβίωσης. Και δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η ζωή μας δεν πρέπει να γίνει επιβίωση και άγχος για την επιβίωση. Διαφορετικά δεν μπορούμε να μιλάμε για τέχνες. Πότε ανθίσανε τέχνες, όταν ο άνθρωπος γενικά είχε μόνη του έγνοια να βρει ένα κομμάτι ψωμί να φάει. Ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ. Ωραία. Τρομοκρατία είναι το κράτος. Και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα όσα γίνονται είναι αντιδράσεις. Γιατί αν υπήρχε ένα κράτος πρόνοιας, δικαίου, ευνομούμενο, ποιος ο λόγος να υπάρχει τρομοκρατία, ας πούμε. Άσε που κάτι μου λέει ότι και το ίδιο το κράτος τη γουστάρει την τρομοκρατία. Όπως και ο φασίστας γουστάρει τους μετανάστες. Δεν ζει χωρίς αυτούς. Σωστά. Δεν θα έχει πεδίο. Ακριβώς. Ούτε αντιπαράθεση. Είναι τροφή του κανονικά. Ναι. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν χρυσαυγίτης υψηλά αισθάνομαι, σαφώς και θα τους είχα τους μετανάστες να μην πρώτο τραπέζι. Μάγκες, ελάτε να φάμε. Ναι. Αυτό το πράγμα. Χωρίς εσάς δεν ζω. Ωραία. Λοιπόν, θα σου κάνω τώρα την τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις ότι αν ο Τσίπρας κάνει κυβέρνηση, έτσι. Θα σου δώσω τρεις εναλλακτικές, γιατί εγώ έτσι έχω καταλάβει ότι αυτά έχει πει όλα αυτά τα χρόνια. Θα το σκίσει το μνημόνιο, θα το κάψει ή θα το επαναδιαπραγματευτεί. Αυτό που με ρωτάς τώρα είναι αν θα παίξω άσοχη ή δύο. Ναι. Λοιπόν, είναι πρόβλεψη, ό,τι και να πεις. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να τον δούμε, αν τον δούμε, έτσι, και μετά να τον κρίνουμε ανάλογα. Γιατί αν δεν έχεις δει τον άλλο να βάλει το χέρι μέσα στην κατσαρόλα, δεν μπορείς να εκφέρεις άποψη. Δηλαδή είναι άδικο δηλαδή. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι άδικο, αλλά μέχρι τώρα, ας πούμε, πώς τον έχεις κόψει τον Τσίπρα. Θα μου πεις, γιατί δεν είναι μαλάκα να φέρεις τον Τσίπρα, να φέρομαι, γιατί είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση και μπορεί κάποια στιγμή να γίνει κυβέρνηση και επειδή έχει πιστέψει κάποιος κόσμος στον Τσίπρα. Εδώ πιστεύω στον Μιχαλολιάκο. Σωστό και αυτό. Ναι. Okay. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια με τον άλλον, έτσι. Δεν το συζητάω. Όσον αφορά τουλάχιστον τη συμπεριφορά. Ναι. Να το δούμε κοντός ψαλμός αλληλούια. Mm-hmm. Και υπάρχει μια ελπίδα γενικά σε κόσμο, αν βγει κάτι το οποίο θα μπορέσει να θέσει κάποιες απόψεις στους νταμπατζίδες τους έξω, ότι μπορεί να κάνουν και λίγο πίσω σε κάποια πράγματα, αν και αυτό τώρα είναι τρεχαγύρευε. Γιατί τούτοι εδώ να πούμε, και ο Τζέφρι και ο άλλος ο Τρόμπας, ο Σαμαράς, αυτοί έχουν στήσει κόλλο κανονικά. Ναι. Κόλλο. Αδιαπραγμάτευτα. Mm.
Του λένε οι άλλοι, κόψτε όπου μπορείτε, θέλουμε τόσα φράγκα. Και από πού κόβουνε? Ναι. Από το λαό. Γιατί προφανώς θέλουν να τα ισοπεδώσουν όλα και να σε κάνουν εκεί πέρα δουλειά, μεροδούλη, μεροφάει, ξέχασε τα όλα, τα άλλα ό,τι ήξερες, εκεί. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, φίλε Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Και εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.